only way we can get where we need to be in a democracy is to be able to convince the largest possible majority in our society that we're doing this in their interest. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αγοροπολισιών που συμβαίνουν σε μια περιοχή. Χρειαζόμαστε το μετασχηματισμό του ιδίου του τραπεζικού συστήματος. Γιατί χωρίς μετασχηματισμένες τράπεζες δεν θα έρθει και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης. Η ελκυστικότητα των συμπράξεων και τον ιδιωτικό τομέα βρίσκεται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση πραγματοποιείται εκτός ισολογισμού. Η μόνη λύση μπροστά είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η EBRD will structure the PPPs put forward by the government for the next 3 years. Also, we are looking forward to finance some of these investments. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με βεβαιότητα. Είναι όμως δυνατόν να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από τις τάσεις που διαμορφώνονται στην παρούσα χρονική στιγμή. Η πανδημία καθιέρωσε τάσεις που κυοφορούνταν, αλλά δεν ήταν απαραίτητα κυρίαρχες, όπως την τηλεργασία ως ουσιαστική αλλαγή της καθημερινότητας εκατομμυρίων εργαζομένων, τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την ανάδειξη της κλιματικής αλλαγής σε βασική προτεραιότητα. Η Ελλάδα και ειδικότερα η αγορά ακινήτων βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης συνολικού ύψους 72 δις ευρώ, πραγματοποιώντας την αλλαγή του παραγωγικού της μοντέλου, να βρει τρόπους και διάθεση να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και με αργό την τεχνολογία και τα δίκτυα πέμπτης γενιάς να προχωρήσει στην αλλαγή του επιτελικού κράτους. Εμείς θα δουλέψουμε με ένα τρίπτυχο, το ισότητα, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα. Θέλουμε η εταιρεία να καταστεί ως η απόλυτη εταιρεία που διαχειρίζει τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Βέλτιστη προτεραιότητα για μας είναι η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακή. Οι τράπεζες, όπως και το ελληνικό δημόσιο, είναι μεγάλοι γεωκτήμονες. Το δημόσιο, το οποίο έχει πολλές ιδιοκτησίες, είτε με άμεσα από τη γη την οποία κατέχει, είτε έμεσα μέσω των ιδρυμάτων, μέσω μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μέσω θυγατρικών του δημοσίου. Οι τράπεζες ή το δημόσιο κατευθύνουν την αγορά συναλλαγής για τα ακίνητα, αλλά ταυτόχρονα υποβαθμίζουν και τεράστια κομμάτια της αγοράς. Στο πλαίσιο των αναπλάσεων, έχουμε βάλει μέσα στο RRF μία σειρά από αναπλάσεις, προτινόμενες αναπλάσεις, που μας ενδιαφέρει να κάνουμε και στην Αττική, κατά βάση παράκτιο μέτωπο, και στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε και εκεί ακίνητη περιουσία, και στο κομμάτι της Ρόδου και στο κομμάτι του Ναυπλίου. Και παρεμβαίνουμε και στο κομμάτι του Ηρακλείου. Είναι παρεμβάσεις σε πολύ βασικές πόλεις της χώρας και θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι αφουγκραζόμαστε και την τοπική οικονομία και την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ως καταλύτης των επενδύσεων και ως επιταχυντής και για τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση το πώς λειτουργεί ένα κράτος. Να είναι επιτελικό, να είναι λειτουργικό, να είναι κοντά στον πολίτη. Και θεωρούμε ότι αυτό σχετίζεται με την περιφερειοποίηση των κεντρικών εξουσιών, ώστε η κάθε περιφέρεια ουσιαστικά να αποκτήσει τη δύναμη της εγκύτητας και της επικουρικότητας. Το RRF είναι το βασικό εργαλείο του προγράμματος NextGenerationEU, θα παράσχει έως και 672,5 δισεκατομμύρια για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Αυτό αναλύεται σε επιχορηγήσεις συνολικής αξίας 312,5 δισεκατομμυρίων και δάνεια 360 δισεκατομμυρίων. Η Ελλάδα ζήτησε συνολικά 30,5 δισεκατομμύρια για υποστήριξη στο πλαίσιο του RRF, 17,8 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Το ελληνικό σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από 4 πυλώνες. Πράσινη μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό, απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή. Το σχέδιο προτείνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις
που σχετίζονται με τους ευρωπαϊκούς ευληματικούς τομείς. The key component of the next generation EU that is aimed to support the European Union to recover and also to build resilience. Greece indeed is one of the top countries in terms of recipient of funds as percentage of GDP. We've been very pleased to see that the Greek government has submitted a very comprehensive and very ambitious plan comprising of investments but also on reform. Which is very encouraging. From EBRD perspective, we see a lot of overlap between the RRF objectives and the plan put forward by the Greek government and our country strategy in Greece that I just mentioned, especially in the areas of green financing, digital transformation and innovation. Το βασικό μέλημά μας είναι η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα με αυτό, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και τις αρχές για να μπορέσουμε να δούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τύπου Jessica που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ. Πρέπει να βρούμε ανθεκτικούς κλάδους και να δείξουμε στην επενδυτική αγορά ότι είμαστε ανοιχτοί στο κομμάτι των logistics, είμαστε ανοιχτοί στα πράσινα κτίρια και στα γραφειακούς χώρους, είμαστε ανοιχτοί στο κομμάτι των μαρινών, είμαστε ανοιχτοί στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα, που είναι πολύ βασικό για να μπορέσουμε να κάνουμε smart farming, είμαστε ανοιχτοί στο κομμάτι των φωτοβολταϊκών, ώστε να μπορέσουμε να τραβήξουμε επενδυτές για τα greenfield assets που έχουμε ανά την Ελλάδα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, όπως είπα και πρωτήτερα, ως επιταχυντές. Το μεγάλο στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι η απορρόφηση. Και μάλιστα η απορρόφηση εντός πολύ σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι και για τα έργα ΣΔΙΤ που θέλουν να χρηματοδοτηθούν και έχουμε τηθεί να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες τόσο γοργά και σωστά, ώστε να μπορούν να πέσουν και να εμπίπτουν μέσα στο χρηματοδοτικό αυτό πλαίσιο και στο σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό σύστημα και τα ακίνητα, οι αλλαγές που επιβάλλει η τεχνολογία είναι ραγδαίες, καθώς αφορούν στην πρώτη περίπτωση τον ουσιαστικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυβερνοασφάλεια και στα ακίνητα την κωδικοποίηση του σχεδιασμού, της παραγωγής και της λειτουργίας των χώρων. Τώρα είναι η ώρα των τραπεζών να παίξουν το ρόλο τους. Το ρόλο δηλαδή του δυναμικού ενδιάμεσου που χρειάζεται να λειτουργήσει στην μεταφορά των μεγάλων πόρων τεράστιας ρευστότητας που ήδη έρχεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ελλάδα 2.0 για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η ψηφιακή στρατηγική όλο και περισσότερο γίνεται μέρος με το οποίο οι επιχειρήσεις και ειδικά του κλάδου των ακινήτων προσπαθούν να προσδώσουν αξία. Οι πλατφόρμες και τα ψηφιακά οικοσυστήματα επιδιώκουν να δομηθούν γύρω από το ίδιο το ακίνητο. Έτσι, τοποθετώντας το ακίνητο στο κέντρο μιας τεχνολογικής αρχιτεκτονικής, αυτό που καταφέρνουμε είναι να συλλέγουμε και να αναλύουμε πληροφορίες. Από τη στιγμή που μια εταιρεία κινήτων αποτιμά τα κινητά της, αξιολογεί νέες ευκαιρίες ή όταν δέχεται το ενδιαφέρον από μισθωτές ή ιδιοκτήτες, τότε όλη αυτή η πληροφορία αποτελεί τελικά την ψηφιακή ταυτότητα του ακινήτου. Η ψηφιακή ταυτότητα του ακινήτου κάνει το ακίνητο ψηφιακά ενεργό. Επομένως, αυτό που επιδιώκεται είναι η πληροφόρηση αυτή συνεχώς να αυξάνεται και να ενημερώνεται ταυτόχρονα και μέσω αυτόματων διαδικασιών. Ουσιαστικά το Building Information Model είναι ένας τρόπος δουλειάς, είναι ένας τρόπος σχεδιασμού που εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για ένα κτίριο. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένας τρισδιάστατος σχεδιασμός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένας τρισδιάστατος σχεδιασμός που εμπεριέχει και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για το κτίριο. Αυτό θα βοηθούσε στη διαχείριση του έργου, στη διαχείριση του κόστους του έργου, στη βελτιστοποίηση των στόχων που έχουν αποφασιστεί,
στην κατασκευασιμότητα, γιατί γνωρίζετε ότι πολλές φορές σχεδιάζουμε κάτι που δεν μπορεί να κατασκευαστεί ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε. Και τέλος θα βοηθούσε πάρα πολύ στον ενεργειακό σχεδιασμό. Γιατί ο δεύτερος πυλώνας του RRF είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Ένα από τα πρώτα έργα που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι η ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακίων της χώρας. Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο για την διαφάνεια στην αγορά ακινήτων είναι τα στατιστικά στοιχεία. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αγοροπολισιών που συμβαίνουν σε μία περιοχή. Μπορεί λοιπόν κάποιος εκεί να δει πόσες υποθήκες έχουν εγγραφεί, τι κατασχέσεις έχουν γίνει, πόσες μεταβιβάσεις ακινήτων και αντιλαμβάνεται πόσο λοιπόν ζωντανή είναι μία αγορά σε σχέση με την κινητικότητά της. Η μόνη λύση μπροστά είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Στις εμβληματικές μας μονάδες όπως το Αχίλιο και ο Δειρός καταφέραμε να ψηφιοποιήσουμε το Δειρό και τον ευρύτερο κομμάτι του Δειρού και το κομμάτι του Αχιλίου, παρόλο που είναι κλειστό για να μπορέσουν να κάνουμε εργασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το προσφέρουμε ως ένα διαφορετικό προϊόν μιας ψηφιακής περιήγησης. Οπότε είμαστε μπροστά, τρέχουμε και μας ενδιαφέρει να επενδύουμε για το μέλλον. Το ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι μια μορφή συνεργασίας μεγάλης χρονικής διάρκειας. Ο ιδιώτης αναλαμβάνει να σχεδιάσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει, συντηρήσει αλλά και να χρηματοδοτήσει τις δομές για να παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο ιδιώτης όταν σχεδιάζει τις υποδομές δεν τον απασχολεί η βελτιστοποίηση του κατασκευαστικού κόστους όσο η βελτιστοποίηση του λειτουργικού αποτελέσματος. Με τη χρήση ΣΔΙΤ έχουν ήδη υλοποιηθεί 17 έργα προϋπολογισμού 815 εκατομμυρίων ευρώ στους τομείς των κοινωνικών υποδομών, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της διαχείρισης απορριμμάτων. Είμαστε στην διαδικασία εκπόνησης ενός pipeline έργων, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι θα συγκεντρώσουμε τα πολύ σημαντικά έργα που θέτει ως στόχο αυτή η κυβέρνηση να υλοποιηθούν ως έργα ΣΔΙΤ. Αυτά συγκεντρώσουμε, θα κάνουμε μια αξιολόγηση και μια προτεραιοποίησή τους και θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική στρατηγική για το ποια έργα ΣΔΙΤ πρέπει να γίνουν μέσα στην επόμενη πενταετία. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και η επέκταση του θεσμού του ΣΔΙΤ σε νέους τομείς. Βασικός τομέας που θέλουμε να ενισχύσουμε είναι ο τομέας της υγείας, το οποίο είναι και πάρα πολύ κρίσιμο λόγω της επίκαιρης κατάστασης με την πανδημία. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε νέα έργα στον τομέα της υγείας, νέα έργα για την αποτροπή πλημμύρων και καταστροφών με τη δημιουργία φραγμάτων, με τη δημιουργία νέων ανδρευτικών έργων και επίσης, πολύ σημαντικά, να κάνουμε νέα έργα υποδομών, τα οποία θα έχουν ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο. Το ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει ότι πρέπει οι διαδικασίες να γίνουν πολύ σύντομα. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορούν να τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα είναι και τα έργα τα οποία θα επιλεγούν να είναι έργα τα οποία είναι όρημα. Άρα είναι έργα τα οποία είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή η προτεραιοποίηση και αυτή η αξιολόγηση των έργων έχει ήδη γίνει σε πρωτοβαθμό και έχει συμπεριληφθεί στην πρόταση που έχει κατατεθεί. Άρα αυτά τα έργα θεωρούμε ότι είναι έτοιμα για να προχωρήσουν άμεσα. Σε γενικές γραμμές, η ελκυστικότητα τέτοιων έργων, δηλαδή των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, βρίσκεται στο γεγονός ότι η χρηματοδότηση πραγματοποιείται εκτός ισολογισμού για τους αρχικούς μετόχους, λόγω του περιορισμένου συστήματος μη προσφυγής, δηλαδή στην πράξη, ο ιδιωτικός τομέας δεν χρειάζεται να φέρει πρόσθετες εγγυήσεις. Όσον αφορά τα ανταποδοτικά έργα, ο ιδιωτικός φορέας αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου ή της υπηρεσίας, καθώς και τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της σχετικής υποδομής. Μέσα από τη λειτουργία ή εκμετάλλευση της υποδομής, ο ιδιωτικός φορέας λαμβάνει και τις χρεώσεις που επιβάλλει στους τελικούς χρήστες. Η διαθεσιμότητα των πληρωμών βασίζεται σε προκαθορισμένες προδιαγραφές και αποτελέσματα. Ύστερα, ένα πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ωριμότητα του συγκεκριμένου έργου στο να και να κατασκευαστεί και να υλοποιηθεί και από την νομική και από την τεχνική πλευρά. Και προφανώς, όπως λένε, η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου.
The EBRD will structure the PPPs put forward by the government for the next 3 years. So we'd like to play a role on that as well, not only on the structuring side, but also we are looking forward to finance some of these investments. Επιτυχημένα είναι πάντα αυτά τα έργα συμπράξεων, στα οποία πραγματοποιείται μια ισορροπημένη κατανομή των κινδύνων μεταξύ του ιδιωτικού και του δημοσίου φορέα. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν αυτή την κατανομή? Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι: μπορεί το μέρος στο οποίο επιμερίζεται ο κίνδυνος να το διαχειριστεί καλύτερα από το άλλο? Είναι ευθυνότερο για το μέρος που ανέλαβε τον κίνδυνο να το διαχειριστεί? Είναι σίγουρο ότι τέτοιου είδους δίτ θα δούμε όλο και περισσότερα και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και σε άλλες δομές, και είναι, αν θέλετε την άποψή μου, και το μέλλον όσον αφορά τα ΣΔΙΤ, υπό την έννοια ότι ένα κομμάτι είναι εγγυημένο, γιατί αφορά κτίρια και υπηρεσίες που θέλει το κράτος, αλλά ένα άλλο κομμάτι, το συμπληρωματικό, που κάνει και πιο βιώσιμη την όλη ανάπτυξη, είναι τα μεικτά. Οπότε πιστεύω ότι σε λίγο θα γίνει μονόδρομος. Συνεπώς, ένας τρόπος για το δημόσιο, για το κομμάτι της δικής του χρηματοδότησης, είναι να βρει και πόλους από όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης είτε από άλλα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Η καινούργια γενιά ΣΔΙΤ, όπως είναι το ΣΔΙΤ της Χροπή, το ΣΔΙΤ του Ministry Park στην Πυρκάλ όταν έρθει η ώρα του, ή και άλλα που ξέρουμε ότι οριμάζουν, αυτά τα ΣΔΙΤ πιστεύουμε ότι θα είναι ΣΔΙΤ που μπορούν οι developers ή και οι investors και οι κατασκευαστές πάντοτε να συμμετάσχουν. Εάν η Αθήνα θέλει να ενισχύσει την παγκόσμια θέση της, πρέπει να επενδύσει αρκετά περισσότερο στην τεχνολογική της ετοιμότητα, στην ευελιξία, την οικονομική ευελιξία της, τα θέματα περιβάλλοντος, τα θέματα περιφερειακής συνδεσιμότητας και την ευκολία του να επιχειρεί κάποιος στην πόλη. Ξαναγυρίζοντας το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, η έξοδος από την πανδημία ας μας αναβαθμίσει την αισιοδοξία μας, η οποία μαζί με την πανδημία είχε και το παρελθόν της κρίσης. 10 χρόνια κρίση και μετά πανδημία υποβάθμισε την αισιοδοξία μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας την ξεχάσουμε αυτή την περίοδο, ας την πούμε μια χαμένη δεκαετία, δεν θα την κρίνουμε γιατί και για πώς, και ας δούμε την επόμενη δεκαετία, αυτή που θα διανύσουμε, ας τη δούμε με αισιοδοξία και με ανάληψη κινδύνου. Εδώ υπάρχει η Ευρώπη, εδώ υπάρχει η Ελλάδα, εδώ υπάρχει δική μας ικανότητα να μας επιτρέψει να βγούμε από πάρα πολλά αδιέξοδα που νομίζουμε ότι είναι αδιέξοδα, διότι πράγματι δεν είναι αδιέξοδα.